Έναν πρωτότυπο τρόπο καταπολέμησης του νέου κορονοϊού εφήβρε ο σύζυγος μιας καθηγήτριας μέσης εκπαίδευσης στη Γερμανία. Σχεδίασε ένα απλό σύστημα εξαερισμού των σχολικών αιθουσών, χρησιμοποιώντας σωλήνες και έναν ανεμιστήρα του κοινού εμπορίου. Οι μαθητές κάθονται εδώ. Ο θερμός αέρας που εκπνέουν οι μαθητές πηγαίνει ψηλά λόγω της θερμότητας, μαζί με τα αερολύματα. Αυτά με τη σειρά τους συλλέγονται από τον απορροφητήρα, μεταφέρονται στον μεγάλο σωλήνα και με την βοήθεια του ανεμιστήρα μεταφέρονται στο εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό το σύστημα έχει κόστος μόλις 200 ευρώ και αποδείχθηκε ότι απομακρύνει περισσότερο από το 90% των αερολυμάτων που μεταφέρουν ιούς μέσα στην τάξη. Δεν κάνει κρύο στην τάξη μας επειδή δεν είναι απαραίτητο να είναι ανοιχτά τόσα παράθυρα όπως στις άλλες τάξεις. Έτσι γίνεται πιο ευχάριστο το να βρίσκεσαι εδώ από το να βρίσκεσαι σε άλλους χώρους. Το πρωτότυπο αυτό σύστημα εφαρμόστηκε αρχικά στο σχολείο μέσης εκπαίδευσης του Mainz Bresenheim. Πλέον εξετάζεται να εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία της Γερμανίας, δεδομένου του χαμηλού κόστους και της μεγάλης αποτελεσματικότητάς του. Η κατάσταση στα γερμανικά σχολεία είναι ολοένα και πιο αβέβαιη. Οι αριθμοί των κρουσμάτων αυξάνονται σε όλη τη χώρα και από αυτά δεν εξαιρούνται τα σχολεία. Γι' αυτό θα είμαστε ευτυχείς αν έχουμε αυτά τα συστήματα εξαερισμού παντού σύντομα, ώστε να μπορούμε να είμαστε πολύ πιο χαλαροί κατά την διδασκαλία. Στη Γερμανία εφαρμόζεται μερικό lockdown στην χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, αλλά τα σχολεία όλων των βαθμίδων λειτουργούν κανονικά.